Ιεραρχία στο φωτι απαστράπτων, δικαιοσύνης φυτόκομος εδιχθείς. Από τέμον τι να της πλάνης αληθών, Όθεν των αίματων σου φινιχθείστε δρανήσει. Το Χριστό παρέστηκας ανακράζων βαβή. ώθεν προσδέχουν ημάς ως ειβδόκησας. Τη Τετάρτη του Μηνό Σεπτεμβρίου, Βαβίλα Ιερομάρτηρος Αντιοχίας, Μωυσέος του Προφήτου και Θεόπτου, βαβίλα διδασκάλου και ογδόντα τεσσάρων παιδων των σύν αυτό μαρτυρισάντων, Ερμιώνης, χαριτίνης και ευτυχίδος και πετρονίου των μαρτύρων, θεοτήμου και θεοδούλου, οκεανού και θεοδόρου, αμιανού, ιουλιανού, σαρβίλου των μαρτύρων, της Αγίας ενδόξου ως Ιερουσαλήμ και των τέκνων αυτής σε σε κενδίκου και κυγόρου τον ενβερία μαρτυρισάντων, ανθίμου οσίου του τυφλού ασκητού ένα Ο Άγιος Ιερομάρτης Βαβίλας, ο επίσκοπος της Αντιοχίας και τα τρία παιδιά που μαρτύρησαν μαζί με αυτόν Αμόνιος, Δονάτος και εφαύστος. Ο Άγιος Βαβίλας έζησε στα χρόνια του βασιλέως Νουμεριανού, το 284 μετά Χριστόν και διαδέχθηκε τον Σεβίνο στον επισκοπικό θρόνο της Αντιοχίας. Τον καιρό εκείνο ο Νουμεριανός θανάτωσε απάνθρωπα τον ιό του βασιλέως των Περσών που είχε στα χέρια του σαν ενέχειρο και την ασφάλεια της ειρήνης με τους Πέρσες. Όταν το έμαθε αυτό ο Βαδίλας αποδοκίμασε την ενέργεια του αυτοκράτορα Τότε ο Νουμεριανός θέλησε να πλήξει τον Βαβίλα και όσο περισσότερο χριστιανούς κατά την ώρα της θεία Λειτουργίας. Μόλις λοιπόν πληροφορήθηκε ο Βαβίλας ότι στο ναό εισέρχεται ο εγκληματίας Αυτοκράτορας με όλη την συνοδεία του, δεν φοβήθηκε. Αμέσως στο μυαλό του ήρθαν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «Ανδρίζεσθε, κρατεούσθε», «Αγωνίζεσθε σαν άνδρες γενναίοι», πάρτε δύναμη και θάρρος. Πράγματι με περίσσια τόλμη και θάρρος, ο Βαβίλας στην είσοδο της Εκκλησίας άρπαξε από το στήθος τον νουμεριανό και του είπε να βγει έξω, διότι δεν επιτρέπεται η είσοδος στο ναό σε αιματοβαμένους εγκληματίες. Ο αυτοκράτορας τότε ντροπιασμένο αποχώρησε, αλλά την επομένη ημέρα φυλάκισε τον Άγιο Βαβίλα και κατόπιν τον αποκεφάλισε το σώμα του το ενταφίασαν μαζί με τα δεσμά του, όπως ήταν και η επιθυμία του. Μαζί με την μνήμη του Αγίου Βαβίλα, συνεορτάζεται και η μνήμη των τριών παιδιών που μαρτύρησαν μαζί με αυτόν. Τα τρία αυτά παιδιά ήταν αδέλφια μεταξύ τους, νέοι στην ηλικία, αλλά βράχοι άθραυστοι στην πίστη. Τα τρία αυτά αδέλφια, όταν οι στρατιώτες οδηγούσαν στην φυλακή τον διδάσκαλό του Άγιο Βαβίλα, με τον συμπαραστέκονταν. Τότε συνελήφθησαν και αυτά. Μάταια προσπάθησε ο Νουμεριανός να τα αλλαξοπιστήσει. Τελικά τα αποκεφάλισε και έτσι πήραν το ένδοξο στεφάνι του μαρτυρίου. Γνώφων αήλων των ενθεών πλάξιν εδέξω ως θεαμόν μυστηρίων του Πνεύματος και καταπλήξας την Αίγυπτον θαυμασίων

ο προφήτης και θεόπτης Μωυσής, από τις μεγαλύτερες ηγετικέ προσωπικότητες όλων όσων αναδείχθηκαν από τον Κύριο στην μακραίων ιστορία του παλαιού Ισραήλ. Ο Θεόπτης Μωυσής υπολογίζεται ότι γεννήθηκε το έτος 1569 π.Χ. στην Αίγυπτο. Ο πατέρας του ήταν Εβραίος και ονομαζόταν Άβραμ και καταγόταν από την φυλή του Λεβί και η μητέρα του η Όταν λοιπόν ο Φαραώ διέταξε να σφαγούν τα νήπια των Εβραίων, η μητέρα του Μωυσή τον έβαλε μέσα σε ένα καλάθι και τον άφησε στις όχθες του Νείλου. Εκεί όμως πήγαινε η κόρη του Φαραώ για να λουστεί. Βρήκε τον Μωυσή, τον υιοθέτησε και τον μόρφωσε άριστα στην Αιγυπτιακή Σοφία. Αλλά όταν ήταν 40 χρονών, σκότωσε κάποιον Αιγύπτιο και για να μην υποστεί την οργή του Φαραώ, κατέφυγε στην γη Μαδιάμ όπου έγινε βοσκός. Εκεί νυμφεύθηκε την Σεπφόρα, από την οποία απέκτησε δύο ιούς. Όταν βοσκούσε τα πρόβατα στην γη του Χορίβ, τα μάτια του είδαν πρωτοφανές θαύμα, την καιωμένη αλλά μη φλεγωμένη βάτο, και άκουσε μέσα από την βάτο τη φωνή του Θεού που του ανέθετε να ελευθερώσει τους Ιουδαίους από την δουλεία του Φαραώ, πράγμα που τελικά έκανε. Του έβγαλε από την Αίγυπτο διαμέσω της ερυθράς θαλάσσης, με τον τρόπο που γνωρίζουμε από τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Και επί 40 χρόνια ήταν ηγέτης τους στην περιπλάνησή τους μέσα στην έρημο. Τελικά ο Μωυσής δεν αξιώθηκε να δει την υγή της Επαγγελίας, παρά μόνο από μακριά, στην κορυφή του όρου Νεβό, όπου εκοιμήθη και ετάφη. Ο προφήτης Μωυσής έλαβε από τον Θεό τις δέκα εντολές, οι οποίες ήταν γραμμένες θαυματουργικά από τον Θεό πάνω σε δύο πλάκες. Επίσης, ο προφήτης Μωυσής ήταν παρόν στην μεταμόρφωση του Χριστού και συνομιλούσε μαζί του μαζί με τον προφήτη Ηλία. Και από το γεγονό αυτό φαίνεται ότι ο Μωυσής και ο Ηλίας είναι οι μέγιστοι των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Η Αγία Ερμιώνη, η κόρη του Αποστόλου Φιλίππου, ενός εκ των επτά διακόνων. Ήταν μία από τις τέσσερις κόρες του Αποστόλου και διακόνου Φιλίππου, ενός εκ των επτά διακόνων. Και είχε και αυτή το προφητικό χάρισμα. Πράξεις 21ο κεφάλαιο στίχος 8 και αφοσιώθηκε στο αποστολικό έργο. Όταν πήγε μαζί με την αδελφή της Ευτυχίδα στην Έφεσο για να συναντήσει τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, βρήκε αντί για αυτόν, διότι είχε κοιμηθεί ο Άγιος Ιωάννης, τον μαθητή του Πετρόνιο, από τον οποίον διδάχθηκε και στηρίχθηκε περισσότερο στο Ευαγγελικό έργο. Λέγεται μάλιστα ότι κάποτε από την Έφεσο πέρασε ο αυτοκράτορας Τραϊανός, για να πάει να πολεμήσει τους Πέρσες και άκουσε πολλά για το προφητικό χάρισμα της Ερμιόνης. Την κάλεσε λοιπόν για να προφητεύσει για αυτόν. Η Ερμιόνη του είπε ότι θα νικήσει τους Πέρσες, αλλά την βασιλεία των Ρωμαίων θα καταλάβει ο γαμπρός του Αδριανός και πράγματι έγινε. Επειδή λοιπόν η προφητεία επαληθεύθηκε, ο Τραϊανός διέταξε και βασάνισαν σκληρά την Ερμιόνη και κατόπιν την παρέδωσε στους δημίους για να την θανατώσουν, αλλά επειδή και αυτοί πίστεψαν στο Χριστό, την άφησαν ελεύθερη. Έτσι η Ερμιόνη εκοιμήθη ειρηνικά και τάφηκε στην Έφεσο. Ο Όσιος Άνθιμος, ο νέος ασκητής, γεννήθηκε στο λιξούρι της Κεφαλινίας το έτος 1727 μετά χριστών και εκοιμήθη το έτος 1782. Σε ηλικία μόλις 7 ετών έχασε το φως του και το ξαναβρήκε θαυματουργικά χάρη στις προσευχές της μητέρας του. Αλλά εξαιτία της σκληρής μοναχικής του ζωής το ξαναέχασε και πήγε στο Άγιο Νόρος. Παρά την τύφλωσή του, ανέπτυξε σπουδαίο ιεραποστολικό έργο στα σκλαβωμένα από τους Τούρκους Δωδεκάνησα και μάλιστα έκτισε πολλές μονές, στην Σίκινο, στο Καστελόριζο, στην Αστιπάλεα και σε άλλα νησιά. Είναι προστάτης της Αστιπάλεας και των υπολείπων νήσων από τα οποία πέρασε. Εκοιμήθη οσιακά.